Ενημερωτική εκδήλωση για την έμφυλη βία και τις συνέπειές της πραγματοποίησε το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης Φοιτητών και Φοιτητριών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών και Θυμάτων Βίας του Δήμου Βόλου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Σαράτσι του Παραλιακού Συγκροτήματος στο πλαίσιο της Διεθνούς ημέρας για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών στις 25 Νοεμβρίου. Θεωρήσαμε πολύ σημαντικό να πραγματοποιήσουμε μία ανάλογη δράση όπου θα ενημερώσουμε για θέματα έμφυλης βίας στους φοιτητές, θα απαντήσουμε στα ερωτήματά τους, στο πώς να αναγνωρίσουν έναν βίαιο σύντροφο ή συμπεριφορές που αποτελούν οποιαδήποτε μορφή βίας και τι να κάνουν προκειμένου να ζητήσουν βοήθεια και να μπορέσουν να φύγουν από όλο αυτό τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν. Στόχος των διοργανωτών της εκδήλωσης ήταν να βοηθήσουν το σύνολο της κοινότητας, φοιτητές αλλά και διδακτικό, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει τα περιστατικά έμφυλης βίας. Το κάνουμε με το σκεπτικό ότι προσπαθούμε και σε μικρότερες ηλικίες, πηγαίνουμε τακτικά ακόμη και στα δημοτικά, στα γυμνάσια, στα λύκεια και ενημερώνουμε, πληροφορούμε τα νέα παιδιά, την επόμενη γενιά, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει, η πρόληψη, έτσι ώστε μεγαλώνοντας και οι ίδιοι να μάθουν να αναγνωρίζουν την έμφυλη βία, τη συντροφική βία, να μπορούν να τη σταματήσουν, να μπορούν να παρέμβουν και κυρίως να παρέχουν πληροφόρηση σε οποιοδήποτε άτομο είναι γύρω τους, ακόμη και μέσα στο άμεσο κοινωνικό τους περιβάλλον ή ακόμη και τα ίδια τα παιδιά, στο πώς μπορεί να ζητήσει βοήθεια και να μην φτάσουμε σε τραγικές καταστάσεις, όπως πολύ πολύ έχουμε δει και αρχίζουμε και ανησυχούμε ως κοινωνία, των γυναικοκτονιών που πλέον είναι η ακραία μορφή έμφυλης βίας κατά των γυναικών. Η κυρία Μακρυγιάννη, αναφερόμενη στον Ξενώνα Φιλοξενίας του Βόλου, εξήγησε πως η έλευση των κακοποιημένων γυναικών στον χώρο του Ξενώνα είναι συνεχόμενη, καθώς όπως επεσήμανε η ίδια, η βία είναι παντού. Οι γυναίκες πάντοτε έρχονται στο Ξενώνα, δηλαδή είναι μια κατάσταση όπου κάποιες φεύγουν και κάποιες αντιστοίχως τις υποδεχόμαστε γυναίκες μαζί με τα παιδιά τους. Ο Ξενώνας έχει μια χωροντικότητα των 20 ατόμων, ο αριθμός συνεχώς μεταβάλλεται. Δεν είναι κάτι το οποίο σταματάει, γιατί η βία είναι παντού, είναι σε όλους μας, τη βλέπουμε, πολύ τη βιώνουμε σε διάφορες μορφές της και ευτυχώς, όσο και αν αυτό ακούγεται λίγο παράδοξο, εμείς θέλουμε να έρχονται γυναίκες στο Ξενώνα για να μπορούμε να υποστηρίξουμε, να βοηθήσουμε και να τους δώσουμε το έδαφος να πατήσουν γερά για να φύγουν από αυτό το φαύλο κύκλο της βίας που βιώνουν και αυτές και τα παιδιά τους. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι επιθυμούμε να έρχονται γυναίκες στο Ξενώνα και να λαμβάνουν υποστήριξη από τους συμβούλους.